Είχαμε μια κουβέντα εδώ, λοιπόν, Γεωργία, είσαι στη γραμμή. Ναι, ναι, Ανίτα μου. Είχαμε μια κουβέντα εδώ με τους συνεργάτες μου. Ναι. Οι οποίοι αισθάνονται προσβεβλημένοι, γιατί ένα blog ονόματι Τροκτικό, κάπως έτσι, ένα αποδικήσιο πράγμα. Από αυτά που κρύβονται όμως και δεν λένε με αποδείξεις και ονόματα. Ναι. Τόλμησε να πει ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο και λέμε ψέματα και δεν δίνουμε τα λεφτά. Και λέω λοιπόν για ακόμη μια φορά ότι όποιος έχει αποδείξεις και ονόματα, τότε είναι μάγκας να το λέει. Όποιος δεν έχει αποδείξεις και ονόματα, γίνεται μάγκας μόνο να πει συγγνώμη. Αλλιώς είναι μάλλον αυτό που ονομάζεται. Κάποιος που κρύβεται κάπου και κάνει το Τροκτικό. Και τολμάει να μας λέει εμάς ψεύτες για το ότι δίνουμε λεφτά στον κόσμο. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πόσα ευρώ που λέει κυρία Φούτρου. 1.800.000 ευρώ στον κόσμο που τηλεφωνεί. Μπράβο. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ στο χαμόγελο του παιδιού μέσα από την ίδια διαδικασία. Από τους ανθρώπους μέσα από τα τηλέφωνα. Και σε πολλούς άλλους που δεν το διαφημίζουμε και δεν το λέμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας και τη γουστάρουμε και την κάνουμε με χαρά. Όποιος τολμάει λοιπόν να προσβάλλει, να διαβάλει και να αμφισβητεί αυτό που κάνουμε, δεν έχει, αν θέλει να το κάνει και αν αισθάνεται ότι μπορεί να το κάνει, πρέπει να έχει αποδείξεις και ονόματα, όπως λέει και το τραγουδάκι το αγαπημένο που βάλαμε πριν. Όποιος δεν έχει όλα αυτά που είπε, ας τα πάρει λοιπόν και ας τα βάλει όπου νομίζει, πάντως όχι ανερτημένα, για να τα βλέπει ο κόσμος και δουνιάς. Αλλιώς γίνεται ο ίδιος, μάλλον ο ίδιος γίνεται κάτι άλλο από αυτό που θέλει να είναι. Αυτός να πάει να κάνει τον παγόνι στο Ζάπιο. Λοιπόν, οι παντελονάτοι, ό,τι έχουν να πούν, το λένε με αποδείξεις και ονόματα. Οι μη παντελονάτοι, αυτοί που φοράνε ρόμπες, να τα πούνε όπως θέλουν. Λοιπόν, αλλά θα γίνουν φεδροί και γελοί. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου και με ακούτε για πρώτη φορά να αισθάνομαι έτσι, γιατί όταν κάποιος με πειράξει σε κάτι που αισθάνομαι πάρα πολύ εξηγημένη, ειδικά στη σχέση μου με τον κόσμο και με ό,τι κάνω μέσα από την εκπομπή μου, μπορεί να με κάνει πραγματικά έξαλλη και να με κάνει να λέω τα πράγματα και να τα βάζω στη θέση τους όπως είναι. Και αν έχει κάποιος αμφιβολίες, δεν έχει παρά να μας το πει με το όνομά του και με στοιχεία στα ίσα. Μαγκές τώρα να γράφετε στα blogs ότι είμαστε ψεύτες και δεν με τα ονόματα, είναι μαγκές τσάμπα μάγκας, λέγεται αυτό. Τη μαγκιά αλλιώς την ξέρουμε εμείς, έτσι. Γεωργία μου. Ναι, Μανίτα, μου σ' ακούω. Αυτά είναι δικό μου παρατράγου, δεν έχω και εγώ το δικαίωμα, έτσι. Λοιπόν, εσύ τηλεφωνείς από την Καρδίτσα και μου είπες ότι...